Καλημέρα, καλημέρα και καλώς σας βρίσκουμε και αυτό το πρωινό, της Τετάρτης. Βρε, πώς περνούν οι μέρες, δεν το έχουμε καταλάβει πραγματικά όμως. Τετάρτη 26 του Απρίλη, σιγά σιγά χαιρετάμε και τον Απρίλιο. Έχουμε και την Πρωτομαγιά την ερχόμενη Δευτέρα. Ακολουθεί ένα τριήμερο, όπως όλα δείχνουν. Ένα τριήμερο όμως που θα πάει πάρα πολύ καλά τουριστικά, όπως όλα δείχνουν. Και είχαμε και ένα Πάσχα που σίγουρα μας έδειξε και πώς θα κινηθεί το φετινό καλοκαίρι. Είναι πολύ αισιόδοξα τα μηνύματα. Τώρα, κατά τα λοιπά, η άνοιξη λίγο έχει καθυστερήσει. Είχαμε ένα ψηλό βροχο πριν από λίγη ώρα στη Λάρισα. Φαίνεται ότι θα έχει μια αστάθεια ο καιρός σήμερα. Δεν ξέρουμε το σταγονόμετρο και η άνοιξη, πραγματικά όμως φέτος. Να σας πω ότι αυτή την ώρα στη Λάρισα έχουμε 11 βαθμούς, 20 η μέγιστη και βροχές καθ' όλη τη διάρκεια της ημέρας. Αλλά από αύριο βελτιωμένος ο καιρός μέχρι και τουλάχιστον την Κυριακή. Υπάρχει μια μικρή πιθανότητα τη Δευτέρα να μας θαμοσκέψει και πάλι ο καιρός. Η ηλιοφάνεια όμως στο Βόλο, 16 βαθμοί, 21 βαθμοί η μέγιστη θερμοκρασία, αλλά από το μεσημέρι και μετά βροχές και στη Μαγνησία. Εξαιρετικός ο καιρός όμως τις επόμενες ημέρες με κάτι κοσάρια. Τρίκαλα 13 βαθμοί και Καρδίτσα, 22 η μέγιστη με αρκετές βροχές σήμερα, 15 βαθμοί στο Δομοκό, 20 η μέγιστη θερμοκρασία και καταιγίδες λέει σήμερα από το μεσημέρι και μετά και στον Δομοκό. Εντάξει, τι να κάνουμε τώρα με τον καιρό, δεν μπορούμε να τα βάλουμε. Θα μας αποζημιώσει αυτό το καλοκαίρι, δεν μπορεί. Θα μας αποζημιώσει για ό,τι μας έχει καθυστερήσει λόγω του χειμώνα. Ο χειμώνας αργεί να φύγει. Δεν είχαμε και βαρύ χειμώνα φέτος. Οπότε αργεί η άνοιξη, όπως όλα δείχνουν. Τώρα, με τη βοήθεια του Μιχάλη Χειμωνίδη, του Βασίλη Καραμπάση, της Ελένας Κυριαζίδου και εμένα, θα δούμε όλη την επικαιρότητα, όπως καταγράφεται μέχρι και αυτή την ώρα, και την τοπική μας και τι συμβαίνει στη χώρα μας αλλά και ανά τον κόσμο, με πολλά αναλυτικά ρεπορτάζ. Και βεβαίως κάπου στη μέση οι εκλογές, οι εθνικές εκλογές. Σήμερα ο Πρωθυπουργός θα ανοίξει τα χαρτιά του και θα αναφερθεί στο πρόγραμμα της Νέας Δημοκρατίας για εργασία, για μισθολογικό. Στα 900 κάτι ευρώ λέει θέλει να φτάσει μέχρι το τέλος τετραετίας εάν ξαναεκλεγεί τον βασικό μισθό. Για να δούμε τι θα μας υποσχεθούν, πώς θα μας τυπήσουν την πλάτη και τι θα πράξουμε εμείς 21 του Μάη. Θα πάμε να ρίξουμε μια ματιά τώρα στα πρωτοσέλιδα τοπικών εφημερίδων και φυσικά στο site του σταθμού μας astratv.gr για να δούμε όλα τα νέα της ημέρας. Να δούμε λοιπόν τι συμβαίνει. Βλέπετε και πάνω δεξιά κάνουμε και live μετάδοση του προγραμματός μας. Και δεύτερο τροχαίο στο Βόλο συγκρούστηκαν δύο γεωταχή αυτοκίνητα. Συνάντηση του ξενών αστέγων Βόλου της ΚΕΚΠΑ, ΔΙΕΚ και της κινητής μονάδας Μαγνησίας για την ψυχική υγεία της Διόδου ΑΜΚΕ. Και επίδομα θέρμανσης, έρχεται η τελευταία πληρωμή. Ποιοι είναι οι δικαιούχοι? Επίσης, εργασίες για την κατασκευή του νέου δρόμου που συνδέει τον οικισμό Βένετο με την παραλία Κουλούρη. Και πάμε στρίμερος κακιστών εκδηλώσεων στο Γέλτσο Φάδων. Εφημερίδα Ελευθερία, δωρεάν ρεύμα σε 3.000 ευάλωτα νοικοκυριά, τυπώθηκε στη συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου. Τίμησε διασώστες και επίσης αλλαγή ή ξανά Μητσοτάκης. Επίσης, ούτε σταγόνα νερού χαμένη για το φετινό καλοκαίρι. Βγαίνουν και πάλι στους δρόμους η αμυδελοπαραγωγή. Επίσης, αιματηρός καυγάς για τα μάτια μιας γυναίκας. Αριστερά, στη Λάρισα ο κύριος Πλεύρης και διαμαρτυρία των γιατρών. Θα δούμε και αναλυτικό ρεπορτάζ και κλείνει από σήμερα η κοιλάδα των τεμπών για τον καθιερωμένο έλεγχο. Εφημερίδα Κόσμος, ψηλά η Θεσσαλία σε καταθετικό πλούτο, βρίσκεται στην τέταρτη θέση πανελλαδικά μεταξύ των περιφερειών. Λαρισαία κατήγγειλε βιασμό έξω από κλαμπ της Αθήνας. Επίσης, τροχαίο στον Πλαταμόνα σε κλίμα οδύνης η κηδεία του 19χρονου στον Τύρναβο και ρεαλιστική ελπίδα από το πρόγραμμα του ΣΥΡΙΖΑ, τι είπε ο κ. Βασιλιάδης χθες από τη Λάρισα. Εφημερίδα Ταχυδρόμος, ηλεκτροπληξία, η αιτία θανάτου 14χρονη στη χτύπηση ρεύμα ενώ βρισκόταν στο μπάνιο. Αυτά είναι τα αποτελέσματα της έρευνας, θυμάστε το 14χρονο κορίτσι. Θλίψη για τον διαπρεπή ογκολόγο Γιώργο Ορμαντάνη και επίσης έκανε ντου στη δημοτική αστυνομία, επίθεση ταΐσε υπάλληλο στο Βόλο, επειδή λέει του έκοψαν μια κλίση. Θετική απάντηση του Αχιλέα Μπέου, αλλά με όρους. Πάμε και στην Δυτική Θεσσαλία. Η αλήθεια, επιστροφή από Σουδάν, οι Έλληνες που επέστρεψαν στην Ελλάδα σε μια μεγάλη επιχείρηση που στήθηκε και από τη χώρα μας. Επίσης, πολιτική, βλέπει τον κύριο Τσιάρα και τις περιοδίες και ο Δήμος Καρδίτσας φωτίζει μπλε το τέταρτο γελ Καρδίτσας στη Γερμανία. Και μιας και αναφέραμε το Σουδάν και τους Έλληνες που επαναπατρίστηκαν και την μεγάλη επιχείρηση που έστησε η χώρα μας μετά την προσωρινή εκεχηρία προκειμένου να μπορέσουν να επαναπατριστούν όσοι ήθελαν να αποχωρήσουν από το Σουδάν.
Πάμε να δούμε λοιπόν τους Έλληνες που επέστρεψαν επιτέλους στην Ελλάδα. Χρησιμοποιούσαν πολύ βαρύ οπλισμό, ρουκέτες, βορβαδισμός κανονικά, γιατί είχαν και δύο ισχυρά όπλα. Κινδυνεύσατε, κύριε Δέδε? Κινδυνεύσανε όλοι. Όλοι, γιατί δεν υπήρχε καμία ασφάλεια. Οι Έλληνες, οι οποίοι επαναπατρίστηκαν από το Σουδάν από την 112 πτέρυγα μάχης της Λευσίνας, όπου προσγειώθηκαν, μετέβησαν στο Υπουργείο Εξωτερικών. Εκεί συναντήθηκαν με τους συγγενείς τους. Τις δραματικές στιγμές πάντως που βίωσαν στο εμπόλεμο Σουδάν περιέγραψαν οι Έλληνες ομογενείς, οι οποίοι επαναπατρίστηκαν σήμερα το πρωί. Πρόκειται για την πρώτη ομάδα Ελλήνων που έφτασε στη χώρα μας από το Σουδάν μέσω αεροσκάφους CJ-27 της πολεμικής αεροπορίας, που προσγειώθηκε στην 112 πτέρυγα μάχης της Ελευσίνας στις 10.30 το πρωί. Οι συγγενείς των απεγκλωβισμένων Ελλήνων συγκινημένοι έσφιξαν στην αγκαλιά τους τα αγαπημένα τους πρόσωπα. Έπεσε ένα κεραυνό κοντά, πύραυλο κοντά από το σπίτι μας. Είμαστε πάρα πολύ χαρούμενοι που γυρίσαμε στην πατρίδα ασφαλής και σώη. Θέλουμε να ευχαριστήσουμε την πολεμική αεροπορία, το στρατό, που μας βοήθησαν να επιστρέψουμε στα σπίτια μας και στις οικογένειές μας. Να δώσουμε συγχαρητήρια σε όλους όσοι προσπάθησαν και κατάφεραν σήμερα να έχουμε εδώ τους συμπατριώτες μας. Η επιχείρηση βρίσκεται σε εξέλιξη. Είναι μια επιχείρηση που έχει σχεδιαστεί λεπτομερώς από αρκετά πριν. Βρισκόμαστε στην περιοχή ενδιαφέροντος. Δεν θα μπω σε λεπτομέρειες της επιχειρήσης. Στον δρόμο λοιπόν έζησαν οι άνθρωποι, επέστρεψαν όμως σε ασφαλή χώρο πλέον και στις οικογένειές τους. Τώρα πάμε στα των εκλογών. Οι εκλογές 21 Μαΐου, πληθαίνουν πλέον οι περιοδίες, πληθαίνουν ανακοινώσεις, όπως έλεγα και νωρίτερα, έχουμε και την ανακοίνωση του προγράμματος Νέας Δημοκρατίας. Συνεχίζουν και οι αρχηγοί των κομμάτων να περιοδεύουν. Ξεκινά από τη Λάρισα ο κ. Κουτσούμπας αυτή την Παρασκευή ως αρχηγός κόμματος στη Θεσσαλία και έπονται και οι υπόλοιποι, γιατί όπως μαθαίνω, όλοι οι πολιτικοί αρχηγοί θα περάσουν από την Θεσσαλία να περιοδεύσουν μέχρι τις εκλογές. Δεν έχει απομείνει και πάρα πολύ χρόνο, βεβαίως. Οι ίδιοι υποψήφοι λένε ότι εντάξει, είναι αρκετός χρόνος, ένας μήνας σχεδόν. Από την άλλη, εμείς καταλαβαίνουμε ότι δεν είναι. Οι ίδιοι βεβαίως έχουν να καλύψουν χρόνο, να καλύψουν χιλιόμετρα, να καλύψουν γενικά έτσι πάρα πολλές περιοχές που θα πρέπει να επισκεφθούν. Πάμε να δούμε λοιπόν, στο σχηματάρι βρέθηκε ο Πρωθυπουργός, να δούμε το σχετικό ρεπορτάζ και όπως πούμε σήμερα ανακοινώνει η Νέα Δημοκρατία και το πρόγραμμά της. Επίθεση στο Γιάννη Βαρουφάκη αλλά και τον Αλέξη Τσίπρα εξαπέλυσε από το σχηματάριο ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης. Αναφερόμενος στα διλήμματα των εκλογών, ο Κυριάκος Μητσοτάκης είπε ότι αυτοί οι οποίοι θέλουν να μας κυβερνήσουν δεν έχουν μάθει τίποτα απολύτως από τα κολοσσέα λάθη τα οποία διέπραξαν το 2015. Ο κύριος Βαρουφάκης είπε: Προσέξτε, γιατί αναφέρομαι σε αυτόν, διότι αποτελεί ένα απόσπαστο συστατικό της προοδευτικής διακυβέρνησης για την οποία μας μιλά ο κύριος Τσίπρας. Λοιπόν, τους λέμε ξεκάθαρα: σταματήστε να παίζετε μονόπολη με τις ζωές μας και με τις καταθέσεις των Ελλήνων, αρκετά ως εδώ αυτές τις εχλαμάρες, είπε ο Πρωθυπουργός. Τα διλήμματα συμπλήρωσε των εκλογών είναι πάρα πολύ καθαρά και γι' αυτό ελπίζω ότι θα μπορέσουμε να συζητήσουμε με πολιτισμένο και δημοκρατικό τρόπο, όπως αρμόζει στην παράταξή μας, τις επόμενες 4 εβδομάδες μέχρι τις εκλογές της 21ης Μαΐου. Επανέρχομαι όμως στα διλήμματα των εκλογών και σε αυτούς οι οποίοι θέλουν να μας κυβερνήσουν, μην έχοντας μάθει τίποτα απολύτως από τα κολοσσία λάθη τα οποία διέπραξαν το 2015. Ο κύριος Βαρουφάκης, ο οποίος αποτελεί, προσέξτε γιατί αναφέρομαι σε αυτό, ότι αποτελεί αναπόσπαστο συστατικό της προοδευτικής διακυβέρνησης για το οποίο μας μιλάει ο κύριος Τσίπρας. Είναι ο ίδιος, ο οποίος μας είπε πριν από λίγες μέρες, με περίσσευμα αυταρέσκειας και αλαζονίας, ότι δεν υπάρχει κανένα πρόβλημα να ξανακλείσουν οι τράπεζες και να βγούμε από το ευρώ. Θα πληρώνεστε όλοι με Δήμητρες. Δεν ξέρω, μην έχουμε καμία Δήμητρα στην παρέα μας και παρεξηγηθεί. Λοιπόν, τους λέμε ξεκάθαρα: σταματήστε να παίζετε μονόπολη με τις ζωές μας και με τις καταθέσεις των Ελλήνων. Οι οποίες όμως ταυτόχρονα είναι και επικίνδυνες, διότι όλα αυτά τα σχέδια εξακολουθούν να υπάρχουν στο μυαλό τους. Πρέπει λοιπόν να τα εμποδίσουμε. Και πώς θα τα εμποδίσουμε? Με ισχυρή Νέα Δημοκρατία. Και βεβαίως είπαμε ότι περιοδεύουν όλοι οι αρχηγοί των κομμάτων. Πάμε να δούμε τώρα. Αλέξης Τσίπρας συνεχίζει τις περιοδίες και στρέφουν τα βέλη φυσικά ο ένας τον άλλον. Όχι, εσύ δεν κυβέρνησες καλά, όχι, εγώ θα κυβερνήσω καλύτερα. Και καταλαβαίνετε λοιπόν ότι είναι αυτό το πινκ-πονγκ πλέον των δηλώσεων και των αντιπαραθέσεων παντού. Πάμε να δούμε λοιπόν το σχετικό ρεπορτάζ, τι υπόθηκε και από τον Αλέξη Τσίπρα. Σε εκπομπή τηλεοπτικού σταθμού της Αθήνας βρέθηκε καλεσμένος ο Αλέξης Τσίπρας, ο οποίος αναφέρθηκε στον προεκλογικό αγώνα του ΣΥΡΙΖΑ, αλλά μίλησε και για την οικογένειά του και τη σύζυγό του Μπέτη Μπαζιάννα. Σημείωσε παράλληλα πως εξακολουθεί να μένει στην Κυψέλη και είναι φανατικός Παναθηναϊκός.
Ο ίδιος στη συνέχεια μίλησε και για τα ψηφοδέλτια του κόμματός του φέτος που απαρτίζονται κατά 50% από γυναίκες. Σημείωσε πως πρέπει να στηρίξουμε τη γυναίκα, πρέπει να αυξήσουμε το επίδομα τέκνου και να το μεταφέρουμε στη γυναίκα και να διαμορφώσουμε τις κατάλληλες συνθήκες για την εργαζόμενη μητέρα. Είναι μια καινοτομία που για πρώτη φορά στην Ελλάδα ένα κόμμα υιοθετεί. Άλλα προοδευτικά κόμματα το έχουν κάνει στο εξωτερικό. Την ισόπωση, εκπροσώπηση του φύλου. 50% άνδρες, 50% γυναίκες. Αλλά μια και μου δίνεται την ευκαιρία να πω κάτι. Νομίζω ότι είναι από τα μεγαλύτερα προβλήματα που έχει να αντιμετωπίσει η χώρα, όχι την επόμενη τετραετία, τις επόμενες δεκαετίες, είναι το δημογραφικό, η γύρανση. Γερνάμε. Και νομίζω ότι αν κάτι πρέπει να προσπαθήσουμε να αλλάξει σε αυτή τη χώρα, είναι οι υπηρεσίες υγείας. Να θωρακίσουμε το ΕΣΥ. Νομίζω ότι δεν είναι, βεβαίως πολλά χρόνια είναι που υπάρχει αυτή η αποδυνάμωση του ΕΣΥ. Αλλά αυτό που ζούμε το τελευταίο διάστημα είναι τρομακτικό. Η πανδημία τουλάχιστον έπρεπε να μας κάνει όλους να συνειδητοποιήσουμε την αξία του δημόσιου συστήματος υγείας. Δεν μπορεί σε αυτή τη χώρα μόνο όσοι έχουν την οικονομική δυνατότητα να έχουν αξιοπρεπείς υπηρεσίες υγείας. Δεν μπορεί να είναι ένας νοσηλευτής για 40 ασθενείς. Αυτά λοιπόν και με τον Αλέξη Τσίπρα. Είπαμε ότι θα συνεχιστούν και οι αντιπαραθέσεις. Τώρα, προβλήματα φαίνεται ότι έχει ελληνική λύση και ο κ. Βελόπουλος μετά τις πολλές καταγγελίες που έχουν πρώην πλέον βουλευτές του κόμματος, όπως ο κ. Μιλωνάκης, ο οποίος όπου σταθεί και όπου βρεθεί λέει ότι πρέπει να γίνει οικονομικός έλεγχος. Δεν λέω ότι κάτι έχει γίνει, υποψιάζομαι. Εγώ λέω κάντε έλεγχο στο κόμμα που πήραν τα 5,4 εκατομμύρια ευρώ. Δίναμε, λέει, 1.500 ευρώ στο κόμμα. Τα 500 από αυτά όμως, λέει, ήταν μαύρα. Δεν μπαίναν αποδείξεις. Πού πήγαν αυτά τα λεφτά, λέει ο ίδιος μετά την αποχώρηση από το κόμμα, διότι όπως ελέγχθη από τον ίδιο, πολεμήθηκε πάρα πολύ μέσα στο κόμμα, ενώ έβαλε πλάτη. Θεωρούσα, λέει, ότι ο Βελόπουλος ήταν, λέει, φίλος μου. Δεν έπραξε τα αυτονόητα και εγώ τώρα απλά είμαι απέναντί του. Αυτό καταλαβαίνουμε όλοι. Εν πάση περιπτώσει, για να δούμε τι θα γίνει. Τώρα, σήμερα, πολύ σημαντική ημέρα, ο Άριος Πάγος αποφασίζει για το εάν τελικά θα σχηματιστεί κόμμα και τι θα γίνει με τον Κασιδιάρη. Άρα, λοιπόν, στα χέρια του Άριου Πάγου πλέον η τελική απόφαση. Μέχρι πρώτην ως ξέραμε ότι είναι ο κύριος Κανελόπουλος από πίσω ο Κασιδιάρης. Από την άλλη όμως λέει όχι, εγώ θα βγω μπροστά πλέον, μιας και προσπαθείτε να κάνετε πόλεμο στο κόμμα, θα είμαι και υποψήφιος. Τρεις τροπολογίες χρειάστηκε να κάνει η κυβέρνηση, να τροποποιήσει διάφορους νόμους ώστε να κλείσει κάθε παράθυρο και πόρτα, ώστε να δημιουργήσει και κόμμα αλλά να είναι κυρίως υποψήφιος ο ίδιος. Θα το δούμε όμως, γιατί σήμερα, όπως είπαμε, είναι μια σημαντική ημέρα που αποφασίζει και ο Άριος Πάγος. Επίσης, μέχρι τέλος εβδομάδος, όπως όλα δείχνουν, θα έχουμε και ένα πρωτοπόρισμα από τις δικαστικές αρχές όσον αφορά την υπόθεση των Ντεμπών. Δεν ξεχνάμε σε καμία περίπτωση όλα αυτά τα τραγικά γεγονότα που συνέβησαν πριν από 1,5 μήνα. Κανείς δεν μπορεί να ξεχάσει σε καμία περίπτωση. Άρα λοιπόν περιμένουμε και την δικαστική συνέχεια αυτής της υπόθεσης και κυρίως το πρώτο πόρισμα, δηλαδή ποιος φταίει, πού θα αποδοθούν οι ευθύνες. Ήδη έχουμε δύο προφυλακίσεις, ξέρουμε τον μοιραίο σταθμάρχη, τον 59χρονο άνδρα, αλλά και τον επιθεωρητή. Θα τα δούμε όμως και κατά τη διάρκεια της εβδομάδος, γιατί φαίνεται, επαναλαμβάνω, μέχρι τέλος του μήνα να έχουμε και το πρώτο πόρισμα. Στο εξωτερικό μας δελτίο έχει αναστατώσει στην γειτόνα χώρα η λιποθυμία, κάτι άλλο δεν έχουμε καταλάβει του Ερντογάν, ούτε και άφησαν φυσικά να φανεί κάτι. Απλά φάνηκε ότι ήταν ο ίδιος, είχε με ένα πρόβλημα έτσι ως τη συνομιλία τηλεοπτικό, σε ζωντανή μάλιστα τηλεοπτική μετάδοση. Φάνηκε ότι κάτι τον απασχολούσε, κάπως δεν αισθανόταν μια αδιαθεσία. Και ξαφνικά κόβεται το σήμα και ακούσα ένα «Οχ Παναγία μου», ας πούμε, «Οχ Θεέ μου», όπως λένε οι Τούρκοι. Καταλαβαίνετε λοιπόν ότι για 10 περίπου λεπτά δεν μπορούσαν να καταλάβουν, είχε πεθάνει, είχε πάθει κάτι άλλο, πού ήταν ο Ερντογάν. Μετά από 10-15 λεπτά ο ίδιος επέστρεψε και είπε ότι είχε ένα βαρύ κρυολόγημα. Φαίνεται όμως ότι τα προβλήματα υγείας που αντιμετωπίζει ο ίδιος είναι πάρα πολλά και φάνηκαν και σε τηλεοπτική ζωντανή μετάδοση μάλιστα. Από την άλλη, ενώ βράβευσαν στην Τουρκία τους Έλληνες διασώστες της ΕΜΑΚ που βρέθηκαν εκεί στην μοίραια αυτή βραδιά που στήχησε πολλές ανθρώπινες ζωές λόγω του σεισμού, από την άλλη όμως δεν ξεχνούν έτσι να στέλνουν και τα βέλη τους στη χώρα μας για τα σύνορα, τα θαλάσσια και πάει λέγοντας. Τώρα, πάμε σε διαφημίσεις, επανερχόμαστε σε λίγα λεπτά. Έχουμε πάρα πολλά να συζητήσουμε σήμερα, πάρα πολλά τοπικά νέα. Θα τα δούμε όλα σε λίγα λεπτά όταν επιστρέψουμε. We'll be right back.
λοιπόν επιστροφή στην πρωινή ατζέντα, επιστροφή στα θέματά μας. Να στείλω πολλές καλημέρες και στον κύριο Θανάση Κούτρα στη Γερμανία, φυσικά. Στην αγαπημένη Μαρία Άθη Νικολέτα και τη μαμά της στον Τύρναβο. Την κυρία Κατερίνα, φυσικά από το Μακρυχώρι, που καθημερινά είναι συντονισμένη και την ευχαριστούμε θερμά. Το Γρηγόρη από την Οίκια. Καταλαβαίνετε λοιπόν, είμαστε πάρα πολλοί και τους ευχαριστώ για την εμπιστοσύνη εδώ στην πρωινή ατζέντα που περνάμε κάθε πρωί. Στην αγαπημένη μου κυρία Σοφία, τον κύριο Γρηγόρη βεβαίως από το Βόλο, τα φιλιά και την αγάπη μου. Θα μιλήσουμε και αμέσως μετά την εκπομπή. Τώρα, πάμε να δούμε λίγο τι γίνεται με τους γιατρούς και τις κινητοποιήσεις τους, διότι δεν σταματούν. Εν μέσω πανδημίας έβαλαν πλάτη. Αλήθεια είναι αυτή, με πάρα πολλά προβλήματα, με πάρα πολλές ελλείψεις. Και βεβαίως μπορεί ο κορονοϊός να πέρασε στο μεγάλο μέρος, γιατί οι νοσήσεις πια δεν είναι τέτοιες που σας στέλνουν στο νοσοκομείο. Άρα λοιπόν δεν είναι επιβαρημένα πλέον τα νοσοκομεία. Ωστόσο, επειδή λόγω της πανδημίας τα προηγούμενα 2,5 χρόνια δεν είχαν γίνει πολλά χειρουργία, κάποιοι αμέλησαν, αν θέλετε, και την υγεία τους. Τώρα ξαφνικά έχει πέσει πολύ μεγάλος όγκος για χειρουργία, για εξετάσεις. Αντιλαμβάνεστε λοιπόν ότι και οι ίδιοι ζητούν τα αυτονόητα. Πάμε να δούμε σε μια παράσταση διαμαρτύρειας των γιατρών έξω από το Γενικό Νοσοκομείο της πόλης. Συμβολική παράσταση διαμαρτύρειας στη διοίκηση του Γενικού Νοσοκομείου Λάρισας πραγματοποίησαν σήμερα το πρωί από την Ένωση Γιατρών Νοσοκομείων Κέντρων Υγείας της Λάρισας. Πραγματοποιούμε σήμερα οι γιατροί του νοσοκομείου συμβολική παράσταση διαμαρτυρίας στη διοίκηση έπειτα από συνεχόμενα προβλήματα που υπάρχουν στο νοσοκομείο εδώ και χρόνια, αλλά έχουν αυξηθεί και κατά τη διάρκεια της πανδημίας, αλλά αναδεικνύονται και με τα μαζικά ατυχήματα της τελευταίας δεκαετίας, θα έλεγα, οι ελλείψεις. Και θέλουμε να πούμε τα αυτονόητα πράγματα, που είναι οι κτηριακές εγκαταστάσεις, η νέα πτέρυγα που ακούμε ότι θα ξεκινήσει και έργα δεν βλέπουμε, η ενεργειακή αναβάθμιση του κτηρίου που θα αναβαθμιστεί συνολικά το κτίριο, το οποίο και αυτό δεν έχουμε ενημέρωση με χρονοδιάγραμμα πότε θα ξεκινήσει. Οι κτηριακές εγκαταστάσεις, νέα πτέρυγα και ενεργειακή αναβάθμιση του Γενικού Νοσοκομείου, ο αξονικός τομογράφος του νοσοκομείου καθώς και η έλλειψη προσωπικού ήταν μερικά από τα αιτήματά τους. Ο αξονικός τομογράφος, ο οποίος χαλάει συνεχώς, θα μπορούσα να πω ότι κατά τύχη δεν χάλασε και στο ατύχημα των ντεπών, έχει τελειώσει η ζωή του και δεν έχει αντικατασταθεί. Αυτό είναι κάτι που θα έπρεπε να γίνει με πολύ γρήγορες διαδικασίες και να υπάρχει σε 1-2 εβδομάδες. Η έλλειψη προσωπικού, η οποία υπάρχουν και νέες θέσεις στο νοσοκομείο, μπορεί να μην φαίνονται τόσες πολλές, αλλά μιλάμε για έναν οργανισμό που θα έπρεπε να έχει 180 θέσεις όπως είχε το 2012, που τότε στις περικοπές που γινόταν στα οργανογράμματα των νοσοκομείων γίνανε 120 στο νοσοκομείο μας και είναι ένας, καταλαβαίνετε, ένας οργανισμός με τα μνημόνια δηλαδή, όπως γινόταν τότε οι περικοπές, που πρέπει να αυξηθεί. Τέλος, ζήτησαν την άμεση καταβολή των χρημάτων στους δικαιωμένους και επικουρικούς που δικαιώθηκαν από τα δικαστήρια για παράνομη περικοπή του μισθού τους. Αυτά λοιπόν και με τους γιατρούς. Αντίστοιχη κινητοποίηση είχαμε και στο Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο. Θα πούμε σε λίγη ώρα τι γίνεται με τους αγρότες, γιατί έχουμε πάρα πολλές κινητοποιήσεις και του αγροτικού κόσμου, κυρίως των αμυγδαλοπαραγωγών και όχι μόνον, γιατί πέρα από το ενεργειακό κόστος, πέρα από όλα τα προβλήματα που έχουν, έχουν να αντιμετωπίσουν φυσικά και καινούρια που έχουν να κάνουν με τις πληρωμές που δεν έχουν γίνει για τα δικά τους προϊόντα. Και βεβαίως έχουμε και τον de minimis που σε μαγνησία θα δοθεί σε αντίστοιχους αμυγδαλοπαραγωγούς, συγγνώμη, ενώ στην Λάρισα δεν έχει γίνει κάτι τέτοιο με τον de minimis. Δεν θα δοθεί λοιπόν αυτή η ενίσχυση. Πολλά τα προβλήματα. Σε λίγο θα πούμε για ποιον λόγο λοιπόν βγαίνουν στους δρόμους. Τώρα πάμε να δούμε τι έγινε με την κυρία Καντόλα στην πόλη του Βόλου και στην ομάδα πλειοψηφίας. Να δούμε λοιπόν το σχετικό ρεπορτάζ, γιατί η ίδια και μέσω μιας αναρτησής της λοιπόν έκανε γνωστό ότι δεν θα είναι πλέον στην ομάδα πλειοψηφίας. Από την άλλη έχουμε όμως και δηλώσεις του Δημάρχου Βόλου, του κ. Αχιλέα Μπέου. Εκτός ομάδας πλειοψηφίας στέθηκε η Δημοτική Σύμβουλος και πρώην Αντιδήμαρχος Βιολέτα Καντόλα. Την απόφαση ανακοίνωσε στο πλαίσιο της χθεσινής συνεδρίας του Δημοτικού Συμβουλίου ο Δήμαρχος Βόλου Αχιλλέας Μπέος κατά την ενημέρωση του σώματος. Η διαγραφή της κυρίας Καντόλα ήρθε χρονικά μετά τη χθεσινή πρωινή συνεδρία του Δημοτικού Συμβουλίου που συγκλήθηκε με υπογραφές 17 Δημοτικών Συμβούλων των Ομοιοψηφιών προκειμένου να γνωμοδοτήσουν για την επένδυση LNG. Από τη συγκεκριμένη συνεδρίαση αποχώρησε σύσσωμη ομάδα πλειοψηφίας πριν της κυρίας Καντόλα, η οποία παρεμείνε και μάλιστα ψήφισε και υπέρ της πρότασης που κατατέθηκε ενάντια στη χωροθέτηση της μονάδας στον Παγαστικό Κόλπο. Για αυτή την ψήφο χειροκροτήθηκε από Δημοτικούς Συμβούλους των Ομοιοψηφιών και εκπροσώπους φορών και πολιτών. Αργότερα όμως έβλεπε την πόρτα της εξόδου από την ομάδα πλειοψηφίας του Δήμου Βόλου.
Από πλευράς του γραφείου τύπου του Δήμου Βόλου εκδόθηκε η ακόλουθη ανακοίνωση. Συνεδρίασε η ομάδα πλειοψηφίας του Δημοτικού Συμβουλίου Βόλου και μετά από εισήγηση του επικεφαλής της Δημάρχου Βόλου κ. Αχιλλέα Μπέου, αποφάσισε με ομόφωνη απόφαση των παρόντων μελών της να τεθεί εκτός της Δημοτικής Ομάδας η κ. Βιολέτα Καντόλα. Στην κ. Καντόλα, οι πρώην πλέον συνάδελφοί της στην ομάδα πλειοψηφίας εύχονται καλή πορεία στις πολιτικές επιλογές που η ίδια επέλεξε για το μέλλον της. Θα ήθελα να ενημερώσω ότι από σήμερα ούτως ή άλλως εκτός ήταν όλο αυτό το διάστημα, αλλά και επίσημα από σήμερα τίθεται εκτός ομάδος η κυρία Καντόλα. Εκτός η δημαρχική ομάδος που συνεχίζει ως ανεξάρτητο όπως θέλει. Θα ήθελα να ρωτήσω τον λόγο της διαγραφής μου, καθώς δεν έχω ενημερωθεί. Δεν υπάρχει λόγος. Δεν υπάρχει λόγος. Διαγράφεστε και ακολουθείτε μια διαφορετική γραμμή σε ό,τι αφορά την έξωθεν καλή μαρτυρία, την κοινωνική πολιτική και τραβάτε ένα δικό σας δρόμο. Δικαίωμά σας είναι δημοκρατία. Έχουμε καλή επιτυχία και καλή καριέρα. Καλύπτει με διαφορετική και καριέρα, θα στο βάλω γι' αυτό. Και το δεύτερο που θέλω να ρωτήσω, κύριε Δήμαρχε, είναι αν αυτή η απόφαση είναι ομόφωνη από όλους τους δημοτικούς συμβούλους της δημοτικής ομάδας. Μιας που εδώ και πολύ καιρό δεν είναι καλύτερα στις δημοτικές ομάδες και ούτε είχαν υπερδοθεί ότι υπάρχει κάποια γραμμή της παράταξης σε όλους τους ψηφίους με κατασμήνυση. Εγώ δεν εντέπτηκα καθόλου να πληγώνω για καμία γραμμή που έχει η παράταξή μας. Θεώρησα ότι κάθε σύμβουλο σήμερα έχει και ψηφίζει κατασμήνυση. Ήταν να καλέσετε στο τηλέφωνο. Εδώ και αρκετούς μήνες δεν έχετε καλέσει σε καμία δημοτική ομάδα. Συνεπώς νομίζω ότι εσείς με έχετε θέσει στο περιθώριο και δεν τέθηκα μόνοι μου. Από εκεί και πέρα θα ήθελα να ρωτήσω αν όλοι οι συνάδελφοί μου εδώ μέσα και για ποιο λόγο, αν συμφωνούν κατά την κουβέντα με το δεξί σας, παρακαλώ να το δεχτούμε ονομαστικά, γιατί έχουμε συνεπάρξει αρκετά χρόνια στα δημοτικά έργα, θα ήθελα να το δεχτούμε ονομαστικά και να μου πούνε αν συμφωνούν και αν αποφασίσουν αυτή η ομόφωνη τη δημοτική ομάδα. Περιμένουμε έτσι την αγωνία να το ακούσουμε. Μπορείτε να περιμένετε την απόφαση αυτή να την πάρουμε εμείς και είναι μια απόφαση δικιά μου. Όσο αφορά την δημοτική ομάδα, θα ψηφίσει και αντιθεί. Ενεθέτω χρόνο, σύν τώρα πήρα την απόφαση. Μέχρι το βράδυ θα βγει και δελτίο τύπου. Η κυρία Καντόλα πάντως απάντησε για την εξέλιξη με ανάρτηση στα προσωπικά κοινωνικά δίκτυα αναφέροντας. Χριστός Ανέστη, από αυτό το βήμα που έχω στη διάθεσή μου, θέλω να ευχαριστήσω όλους σας για όση αγάπη έχω δεχθεί τα τελευταία χρόνια που ασχολούμαι ενεργά με τα κοινά. Εργάστηκα πάντα με γνώμονα το καλό του τόπου μου και ας μη συμβάδιζε αναγκαία αυτό με το καλό για μένα και την οικογένειά μου. Για τα σημερινά γεγονότα και την προαναγγελθής από το Δήμαρχο της πόλης επικείμενη διαγραφή μου, θα τοποθετηθώ όταν λάβω γνώση των λόγων που οδήγησαν σε αυτή και των απόψεων ενός εκάστοτων συναδέλφων μου που τυχόν θα υπογράψουν το σχετικό πρακτικό ή όταν εκδοθεί δελτίο τύπου, το οποίο επίσης προαναγγέλθηκε. Καλή τύχη μου ευχήθηκε ο Δήμαρχος και τον ευχαριστώ. Πιστεύω όμως ότι την τύχη του καθένα τη φτιάχνει μόνος του με τις επιλογές του και αν αυτές είναι έντιμες και δίκαιες, ευλογεί ο Κύριος. Έναν αφέντη γνώρισα εγώ από παιδί στη ζωή μου και αυτός είναι ο Χριστός, άνθρωπος ουδής. Αντεύχομαι λοιπόν και εγώ καλή τύχη, μαύρο πρόβατο ήμουν και όταν ξεκίνησα αυτή τη διαδρομή μαζί του. Έτσι με χαρακτήρισαν οι οπαδοί του δημοκρατικού τόξου τότε. Μαύρο τώρα με βλέπει και εκείνος. Ήθελε φαίνεται να ασπρίσω στην πορεία. Όποιος ελεύθερα συλλογάται, συλλογάται σωστά, είπε όμως κάποιος Έλληνας κάποτε μου έμαθαν στο σχολείο. Κοίτα ένα μάθημα που δεν ξέχασα ποτέ κατέληξε. Αυτά λοιπόν και για τα όσα συνέβησαν λοιπόν στη συνεδρία του Δημοτικού Συμβουλίου. Τώρα πάμε στα υπόλοιπα θέματα μας. Πάμε να δούμε λοιπόν τι γίνεται και με το θέμα φυσικά των φαρμακείων. Τι γίνεται και με τον COVID. Στα φαρμακεία που σπέβδουν, όπως μαθαίνω, πάρα πολλοί ασθενείς και υπάρχει πολύ μεγάλη έλλειψη για πάνω από 200 και πλέον σκεφάσματα πάλι. Ενώ έχει ομολοποιηθεί για κάπως η κατάσταση, τώρα ακόμη και για τους διαβητικούς μαθαίνουμε ότι υπάρχουν προβλήματα πέρα βέβαια από τα. Τώρα έχουμε την ισουλίνη, είχαμε και τα προβλήματα λόγω των χαπιών για το αδυνάτισμα και καλά εντός εισαγωγικών. Δηλαδή να τα έχουν ανάγκη οι διαβητικοί, να έχουν ανάγκη τα φάρμακα αυτά και κάποιο άλλο για τους δικούς του λόγους να θεωρούν ότι με αυτά τα χάπια θα δυνατήσουν. Απίστευτα πράγματα συμβαίνουν. Την ώρα που επαναλαμβάνω, 200 και πλέον σκευάσματα είναι και πάλι σε έλλειψη. Πάμε να δούμε όμως φαρμακεία και COVID. Υψηλή ζήτηση καταγράφεται στα φαρμακεία της γειτονιάς για τα τεστ που σχετίζονται με την ανίχνευση της γρήπης αλλά και του COVID-19. Η ύφεση του κορονοϊού συνδυάστηκε με την έξαρση των ιώσεων και της γρήπης, προκαλώντας τους ασθενείς αμφιβολίες για το τι τελικά μπορεί να έχουν. Τα συγκεκριμένα τεστ, σύμφωνα με τους φαρμακοποιούς, μπορούν να δώσουν λύση ώστε σε κάθε περίπτωση να πάρει απαντήσεις κάποιος. Τη δεδομένη περίοδο, εκτός από τα συμπτώματα του κορονοϊού και των ιώσεων, υπάρχουν και αλλεργίες που συνήθως ταλαιπωρούν αρκετούς. Είναι γεγονός ότι περνάμε πλέον από την περίοδο του χειμώνα στην περίοδο της άνοιξης. Η αλλαγή αυτή επιφέρει και αλλαγές στον οργανισμό μας
και όντας σε μία περίοδο μετά κορονοϊού, θα έλεγα, είναι γεγονός ότι μπαίνουν πραγματικά πολλά ζητήματα που θα πρέπει να αντιμετωπίσουν οι πολίτες. Καταφεύγουν στα φαρμακεία μας, είναι η πρώτη πόρτα που μπορούν να συναντήσουν για να καλύψουν το άμεσο πρόβλημα υγείας τους. Ζητάνε διάφορα μη υποχρεωτικά συνταγωγούμενα φάρμακα, όπως είναι οι σταγόνες, οι ειρηνικές, τα σπρέι, αντιβυχικά σιρόπια, καραμέλες για το λαιμό. Όμως, απ' την άλλη, έχουν και την ανησυχία του αν έχουν COVID ή όχι. Σε αυτό λοιπόν το γεγονός, εμείς καλούμαστε να δώσουμε τα τεστ, τα οποία είναι και μονά και διπλά, μονά μόνο για COVID, διπλά είναι και για COVID και για την γρήπη, όπου πλέον άμεσα διαπιστώνει ο πολίτης και ξέρει αν έχει νοσήσει από COVID ή είναι μία απλή ίωση υποχειακή. Επιπλέον δε μπορούν στα φαρμακεία μας, σε όποια φαρμακεία έχουν τη δυνατότητα, να κάνουν και τα τεστ, τα rapid εκεί. Οπότε πλέον και με αυτό ακόμη περισσότερο, με την ευθύνη και την εποπτεία του επιστήμονα φαρμακοποιού, να απαντήσουν στο ερώτημά τους. Άρα λοιπόν βλέπουμε ότι υπάρχει μια μεγάλη κίνηση σε αυτή την κατηγορία. Είναι η κίνηση η οποία πραγματικά δεν την είχαμε άλλες χρονιές, εννοώντας τις προηγούμενες χρονιές που υπήρχε ο κλεισμός στα σπίτια μας, και είναι πραγματικά και εδώ ένα στοίχημα στο κατά πόσο ή όχι είναι απαραίτητη η παρουσία του επιστήμονα φαρμακοποιού δίπλα στον πολίτη όλο το 24ωρο, στο να δίνει λύσεις και απαντήσεις σε αυτά τα ζητήματα. Ο κύριος Ματσιόλης πάντως επισήμανε χαρακτηριστικά ότι τα φαρμακεία της Ιδονίας καταβάλουν μεγάλη προσπάθεια και σε αυτή την περίοδο που καταγράφεται έλλειψη φαρμάκων να εξυπηρετήσουν τον κόσμο και σε κάθε περίπτωση να υψώσουν ανάγωμα απέναντι στη δυσκολία της οικονομικής κρίσης. Άρα λοιπόν και με τα όσα συμβαίνουν φυσικά και με τα, έτσι, με τα ίδια τα φαρμακεία, πάντως ο κ. Ζουγουλιάνης, ο Διευθυντής Πνευμονολογικής Κλινικής του Πανεπιστημιακού Νοσοκομείου, λέει πλέον τα δημόσια, έτσι, κέντρα όπου μπορεί κανείς να κάνει εξέταση για τον COVID, τεστ για τον COVID, δεν πρέπει να υπάρχουν. Παγκόσμια πρωτοτυπία, αλλά και σε αυτό η Ελλάδα πρέπει να σταματήσουν πια. Εξάλλου οι ιώσεις είναι πολύ περισσότερες από τον κορονοϊό. Καλύτερα να προσέχουμε κυρίως ευπαθείς ομάδες πληθυσμού. Τώρα, αν είμαστε πάρα πολύ κόσμο, εντάξει, ας βάλουμε και λίγη μάσκα. Δεν έγινε για λίγο μάσκα, δεν έγινε και τίποτα, έτσι. Λίγη προσοχή χρειάζεται και μόνο. Τώρα, πάμε να δούμε το μεγάλο πρόβλημα των αγροτών που έχει να κάνει με, με τους εργάτες γης. Σε έλλειψη χρόνια τώρα, αλλά φέτος είναι ακόμη μεγαλύτερο το πρόβλημα. Τώρα κάποιοι βρίσκουν την ευκαιρία και καλά να φέρουν κάποιους στη χώρα μας για εργάτες γης και τελικά να μην δουλέψουν στα χωράφια ούτε στην κτηνοτροφία. Καταλαβαίνετε λοιπόν, εντός εισαγωγικών, ελληνοποίησης. Γιατί πολλοί από αυτούς μπορούν να έρθουν στην Ελλάδα δήθεν για εργάτες γης και να βρεθούν σε μια άλλη χώρα της Ευρώπης. Πάμε να δούμε λοιπόν το σχετικό ρεπορτάζ, γιατί έχει ξεκινήσει ήδη μεγάλη έρευνα. Τον κόδωνα του κινδύνου κρούει ο Γενικός Γραμματέας Αποκεντρωμένης Διοίκησης Κωνσταντίνος Τζανακούλης σχετικά με επιτίδιους που δήθεν φέρνουν στη χώρα μας εργάτες γης, που όμως πρόκειται για μια απάτη. Θα ήθελα καταρχάς να πω ότι δεν πρόκειται περί ελληνοποιήσεων. Είναι λάθος αυτή η λέξη. Δεν υπάρχουν ελληνοποιήσεις. Πρόκειται για ανθρώπους οι οποίοι έρχονται και φεύγουν, πηγαίνοντας κυρίως σε άλλες χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης, όπου έχουν ετοιμάσει το έδαφος. Δυστυχώς υπάρχουν τέτοια κυκλώματα, θα έλεγα, τα οποία όμως εμείς τα παρακολουθούμε. Η διεύθυνσή μας κάνει πάρα πολύ καλή δουλειά, τόσο της Θεσσαλίας όσο και της Στερεάς Ελλάδος, και ό,τι υποπίπτει στην αντίληψή μας, αμέσως κινητοποιούμε όλες εκείνες τις υπηρεσίες οι οποίες είναι υπεύθυνες για να κάνουν τη δουλειά τους. Και αναφέρομαι κυρίως στην αστυνομία και κατά δεύτερο λόγο στις δικαστικές, κυρίως τους εισαγγελείς. Έτσι λοιπόν είδαμε ότι υπήρχαν κάποια προβλήματα, κυρίως στην περιοχή Τυρνάβου και Ελασσόνας, τα οποία τα εντοπίσαμε αμέσως και πιστεύω ότι από εδώ και πέρα θα είναι όλοι πολύ πιο προσεκτικοί για να μην συνεχιστεί αυτό, γιατί δεν είναι ό,τι το καλύτερο. Πολλές φορές, μάλιστα, όπως τονίζει και ο Τζανακούλης, όταν έρχεται η ώρα της εργασίας, απλά τα άτομα αυτά δηλώνουν άγνοια για αυτή τη θέση. Το πρόβλημα της έλλειψης των εργατών είναι από τα μεγαλύτερα στη χώρα μας, τα μεγαλύτερα προβλήματα.
Δυστυχώς έχουμε έλλειψη εργατικών χεριών τόσο στον πρωτογενή τομέα όσο και στον κλάδο του τουρισμού. Ο πρωτογενής τομέας είναι ένας τομέας ο οποίος χρειάζεται εργάτες, θα έλεγα, όλο τον χρόνο, ηλεκτροτροφία ούτως ή άλλως όλο τον χρόνο, αλλά και η θητική παραγωγή χρειάζεται, διότι έχουμε όλες τις καλλιέργειες οι οποίες είναι όλο τον χρόνο και χρειαζόμαστε. Αυτό μας δίνει την δυνατότητα να κάνουμε κάποιες παρεμβάσεις ώστε να έρχονται όσο το δυνατόν περισσότεροι και πιο έμπεροι. Αυτό όμως καμιά φορά αφήνει περιθώρια σε ανθρώπους οι οποίοι έχουν άλλα κατά νου τους να κάνουν αυτές τις διακινήσεις. Οι αγρότες και οι κτηνοτρόφοι θα πρέπει να είναι ιδιαίτερα προσεκτικοί ως προς τους εργάτες γης. Αυτά λοιπόν και με τους εργάτες γης, πολύ μεγάλη προσοχή για να μην υπάρχουν και προβλήματα τώρα. Βεβαίως να πούμε ότι έχουμε και αγροτικές κινητοποιήσεις. Οι αγρότες δεν σταματούν, κυρίως όπως έλεγα νωρίτερα και η αμαγδαλοπαραγωγή. Μία σειρά από κινητοποιήσεις. Συλλαλητήριο με τρακτέρ στη Λάισα σήμερα, στη Νόσα, στην Αγιά, στην Ελασσόνα. Για την κάλυψη χαμένου σωδήματος στο Κεράσι, στο Αμύγδαλο. Ενίσχυση στο πράσινο μήλο και στα κάστανα. Μείωση του κόστου παραγωγής. Έτσι, όλα αυτά είναι τα αιτήματα των αγροτών. Σήμερα λοιπόν στην Νόσα 9 το πρωί, στην Αγιά στις 11 και στις 11.30 ώρα στην Ελασσόνα. Πολλές λοιπόν κινητοποιήσεις των αγροτών γιατί δεν πάει άλλο όπως χαρακτηριστικά δηλώνουν. Εμείς πάμε σε διαφημίσεις και επανερχόμαστε σε λίγα λεπτά εδώ στην πρωινή ατζέντα. Εδώ λοιπόν επιστροφή στην πρωινή ατζέντα, επιστροφή στα θέματά μας, έτσι στην θεματολογία μας και πολλές οι καλημέρες. Σας ευχαριστούμε και πολλά και τα μηνύματα και στη σελίδα μας στο Facebook. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ γι' αυτό. Τώρα πάμε να δούμε τι γίνεται με τη δημοτική αστυνομία. Προσπαθεί να επιβάλλει μια τάξη, βεβαίως. Δεν γίνεται, πρέπει και εμείς οι ίδιοι να καταλάβουμε ότι δεν μπορούμε να καταλαμβάνουμε πεζοδρόμια, δεν μπορούμε να καταλαμβάνουμε ράμπες. Καταλαβαίνετε ότι όλα αυτά πρέπει να αλλάξουν. Πάμε να δούμε το σχετικό ρεπορτάζ που αφορά τη δημοτική αστυνομία. Καθημερινή είναι η έλεγχη από πλευράς της Δημοτικής Αστυνομίας στο κέντρο του Βόλου για το ενδεχόμενο παραβάσεων. Το τελευταίο διάστημα έχει αναπτυχθεί στενή συνεργασία ανάμεσα στη Δημοτική Αστυνομία και την Τροχέα προς αυτή την κατεύθυνση. Μας ευνηδιάσατε που μας βρήκατε εν ώρα δράσης. Ένα κλιμάκιο για ακόμα μία φορά με την αστυνομική διεύθυνση, με την Τροχέα, σε συνεννόηση με τον διοικητή της Τροχέας, τον κύριο Βαρβάρη. Όπως είχαμε προαναφέρει και άλλες φορές, ανά 10 μέρες θα γίνεται ένα τέτοιο κλιμάκιο προκειμένου να διευθετήσουμε το χάος αυτό που επικρατεί στο κέντρο της πόλης. Τα έχουμε πει, τα έχουμε ξαναπεί, το ξέρετε, έχουμε βγάλει ανακοινώσεις, έχουμε βγάλει δελτία τύπου. Παρακαλούμε να μην σταθμεύουμε στους κεντρικούς δρόμους έτσι ώστε να υπάρχει η αποσυμφόρηση και η ροή στο κέντρο. Παρ' όλα αυτά, κάποιοι ασυνείδητοι οδηγοί των 2 λεπτών, όπως ακούμε συνέχεια, διπλοπαρκάρουν, πολλές φορές και τριπλοπαρκάρουν στο μέσο της Ιάσονος προκειμένου να εξυπηρετηθούν σε δουλειές τις οποίες θέλουν να διευθετήσουν άμεσα. Αυτό όμως μπλοκάρει όλο το κέντρο του Βόλου, δυσαρεσχαίνει την διέλευση των πολιτών που θέλουν να εξυπηρετηθούν και πολλές φορές έχουμε πρόβλημα γιατί στο λεωφοριόδρομο δεν μπορεί να περάσει το αστικό, το υπεραστικό κτέλ, δεν μπορεί να περάσει το ασθενοφόρο για κάτι επίγον και έτσι για ακόμα μία φορά κάνουμε τη δράση αυτή. Όπως έχουμε προαναφέρει, δεν θέλουμε να παίξουμε το ρόλο του κακού, το νόμο εφαρμόζουμε. Και η πόλη μας έχει τόσο κοντινές αποστάσεις και τόσο όμορφες που μπορεί και αυτόν τον καιρό κιόλας να τον περπατήσουμε ή να εξυπηρετηθούμε με τα μαζικά μέσα συγκοινωνιών ή με το ποδήλατό μας και να ευχαριστηθούμε τη διαδρομή και να κάνουμε και τις δουλειές μας. Την ίδια ώρα, πάντως, σε μια αξιέμενη πρωτοβουλία προχώρησε η Δημοτική Αστυνομία του Δήμου Βόλου. Πιο ειδικά με πρωτοβουλία της Αντιδημάρχου Δημοτικής Αστυνομίας Νατάσας Μορφογιάννη, παραδόθηκαν φάρμακα στο κοινωνικό φαρμακείο του Δήμου Βόλου προκειμένου να καλυφθούν οι βασικές ανάγκες των ευπαθών κοινωνικών ομάδων.
Τώρα, εκλογές λοιπόν πρώτων πυλών. Πάντως, τα τελευταία λέει Γκάλοπ ενισχύουν ακόμη και την τρίτη θέση στη Νέα Δημοκρατία στη Λάρισα. Άρα λοιπόν, θα δούμε πώς θα πάνε οι εκλογές. Τώρα, πάμε να δούμε γιατί χθες το απόγευμα είχαμε εγκαίνεια του εκλογικού κέντρου του ΣΥΡΙΖΑ στη Λάρισα. Ωστόσο, νωρίτερα παρουσιάστηκαν και οι 11 υποψήφοι. Δεν ήταν τελικά ο Αλέξης Τσίπρας ο 11ος, αλλά ο Αργύρης Γραβάνης, ο πολύ γνωστός γεωπόνος από την περιοχή του Τυρνάβου. Και πάμε να δούμε το σχετικό ρεπορτάζ. Το ψηφοδέλτιο του ΣΥΡΙΖΑ στη Λάρισα παρουσίασε ο αναπληρωτής γραμματέας του κόμματος Γιώργος Βασιλιάδης, κλειδώνοντας και 11η θέση με το γεωπόνο Αργύρη Γραβάνη. Κάθε μέρα που περνάει, εμείς είμαστε όλο και πιο χαρούμενοι. Γιατί είμαστε πιο κοντά στη μεγάλη δημοκρατική αλλαγή που έχει ανάγκη αυτός ο τόπος. Κάθε μέρα που περνάει, ο ελληνικός λαός φτάνει κοντά στην ημέρα που το πολιτικό τοπίο θα αλλάξει. Θα αλλάξει ριζικά προς μία προοδευτική, προς μία άλλη κατεύθυνση που έχει ανάγκη αυτός εδώ ο λαός και αυτός εδώ ο τόπος. Τα τελευταία 4 χρόνια ζήσαμε πολλά. Είδαμε το κοινωνικό κράτος να καταραίει, τις δημόσιες υποδομές στην αρχή να απαξιώνονται και στην πορεία να γίνονται επικίνδυνες για τους πολίτες. Ζήσαμε τα αποτελέσματα μιας αιμονικά νεοφιλελεύθερης κυβέρνησης που με κάθε δικαιολογία και με κάθε φρασιολογία προσπαθούσε να υλοποιήσει ένα πολιτικό σχέδιο διάλυσης των κοινωνικών του κοινωνικού ιστού. Αδιάφοροι για τα μεγάλα προβλήματα, αδιάφοροι για το μέλλον αυτού του λαού και αυτού του τόπου. Ερχόμαστε λοιπόν στις 21 του Μάη να τραβήξουμε μια μεγάλη γραμμή, μια μεγάλη διαχωριστική γραμμή και να αλλάξουμε κατεύθυνση. Τα ψηφοδέλτιά μας σε όλη την Ελλάδα, αλλά και εδώ στη Λάρισα, μας κούρασαν ευχάριστα. Μας κούρασαν ευχάριστα γιατί ο ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία έχει φτάσει σε ένα σημείο που για να αποκλείσει κάποιος από τα ψηφοδέλτια είναι ένας ευχάριστος πονοκέφαλος. Όλα τα στελέχη μας είναι άξια, όλα τα στελέχη μας είναι ικανά, όλα τα στελέχη μας προέρχονται μέσα από την κοινωνία και καθένας και καθεμιά από αυτά καθρεφτίζουν στο πρόσωπό τους πραγματικούς ανθρώπους, πραγματικά προβλήματα και μπορούν να δώσουν ουσιαστικές λύσεις. Σκοπός μας από την αρχή ήταν μέσα στα ψηφοδέλτια ο καθένας ή καθεμιά από το μεγάλο, αυτό το πολύβουο ποτάμι του ΣΥΡΙΖΑ, της μεγάλης δημοκρατικής παράταξης, που έχετε και καλύπτει ένα πολύ μεγάλο μέρος του πολιτικού κόσμου, ο κάθε λοιπόν, το κάθε μέλος, ο κάθε ψηφοφόρος μας, ο κάθε οπαδός μας, ο κάθε υποστηριχτής μας, να μπορεί να δει μέσα στα ψηφοδέλτια τον εαυτό του να εκφράζεται. Ο κ. Βασιλιάδης άσκησε σκληρή κριτική και στην κυβέρνηση. Ζητάμε να κυβερνήσουμε για πρώτη φορά. Γιατί θα είναι η πρώτη φορά που θα μπορούμε να κάνουμε πράγματα, που θα μπορούμε να υλοποιήσουμε τις πολιτικές μας. Την πρώτη φορά το 2015 με το 2019 προσπαθήσαμε να βγάλουμε τη χώρα από τα μνημόνια. Με τις επιτυχίες και τις αποτυχίες, με τα προβλήματα, τα λάθη και τις παραλήψεις, αλλά και τις επιτυχίες. Σε δύσκολες στιγμές κατορθώσαμε να κρατήσουμε την κοινωνία όρθια και να φτιάξουμε τις βάσεις, ούτως ώστε αυτή τη στιγμή η Ελλάδα να είναι στην οικονομία, μάλλον το 19 για να είμαστε ειλικρινείς, ένα αυτόνομο κράτος. Από το 19 μέχρι σήμερα το δημόσιο χρέος αυξήθηκε 40 δις ευρώ, το ιδιωτικό χρέος 44 δισεκατομμύρια ευρώ, το ιδιωτικό χρέος αυξήθηκε 40 δισεκατομμύρια ευρώ, το ισοζύγιο τρεχουσών συναλλαγών σε πολύ χειρότερη κατάσταση, 10 φορές χειρότερη από το 2019, μια κυβέρνηση η οποία έχει χάσει τον έλεγχο της οικονομίας, λειτουργώντας με απευθείας αναθέσεις για φίλους και εκλεκτούς. Τέλος, στο πλευρό του κ. Βασιλιάδη ήταν και οι 11 υποψήφοι του κόμματος. Αυτά λοιπόν και με τους υποψηφίους, έτσι που σιγά σιγά, επαναλαμβάνω, θα περιχθούν και αυτοί στην μάχη, έτσι, την εκλογική. Τώρα, να πάμε να ρίξουμε μια ματιά και στις συντάξεις, ενώ επαναλαμβάνω σήμερα, νομίζω
το μεσημεράκι. Θα το δω, θα το τσεκάρω. Θα έχουμε και τις ανακοινώσεις του Πρωθυπουργού. Ελπίζω μέσα στα μέτρα που θα πάρει για το πρόγραμμα, την παρουσίαση του προγράμματος, μήπως και έχουμε πριν την κάλπη και ένα πρόγραμμα διαφορετικό, καμιά άλλη στήριξη έτσι προς ευπαθείς ομάδες πληθυσμού. Προς το παρόν, πάμε να δούμε τι γίνεται με τις συντάξεις. Ξεκίνησε σήμερα 25 Απριλίου η πληρωμή των κύριων και των επικουρικών συντάξεων Μαΐου από τον ΕΦΚΑ. Εκπρόσωποι πάντως των συνταξιοχικών οργανώσεων σε επίπεδο Μαγνησίας τοποθετήθηκαν στην κάμερα του Άστρα για το θέμα των συντάξεων, επισημένοντας ότι πρέπει να γυρίσουν πίσω οι κυβερνήσεις των τελευταίων ετών όσα έχουν πάρει από τους συνταξιούχους. Οι συνταξιούχοι διαμηνύουν ότι δεν πρόκειται να κάνουν πίσω σε ό,τι αφορά στο δίκαιο αγώνα τους. Ο πρόεδρός μας, ο Βαγγέλης Παπακυπαρίσης, έφυγε από τη ζωή μετά από ένα ατύχημα που είχε στο σπίτι του. Γι' αυτό και χθες του ευχηθήκαμε όλοι μας στην πατρίδα του, στη Τζαριτσάνη Ελασσόνας, του ευχηθήκαμε καλό ταξίδι. Χθες ξεκινήσαν, μάλλον σήμερα, να καταβάλλονται οι συντάξεις. Εμείς του ΟΑΕ παίρνουμε τις συντάξεις σήμερα, δηλαδή κατατίθονται. Οι συντάξεις παραμένουν οι ίδιες. Δεν ξεχνάμε τι μας χρωστάνε, δεν ξεχνάμε τι μας έχουν περικόψει. Τα διεκδικούμε όλα, δεν χαρίζουμε τίποτε σε κανέναν. Διεκδικούμε τα αναδρομικά, διεκδικούμε τα δώρα μας και την προσωπική διαφορά να την ενσωματώσουν στη σύνταξή μας και να είναι κανονικά να τα παίρνουμε σαν σύνταξη. Τώρα προεκλογικά αρχίσανε όλοι, κοιτάζουν και θα μας τάξουν και πολλά, έτσι. Αυτό δεν σημαίνει ότι εμείς θα τα πάρουμε. Όποιος και αν θα βγει την άλλη μετά κυβέρνηση, εμείς θα συνεχίσουμε να διεκδικούμε αυτά που μας έχουν περικόψει. Έχουμε μπροστά μας την 1η Μάη, εμείς σαν συνταξιούχοι θα συμμετέχουμε κανονικά με τα δικά μας αιτήματα, μαζί με όλους τους εργαζόμενους, τους νεολαίους, τις οικογένειές μας, γιατί όλοι έχουμε δειχθεί περικοπές, όλοι έχουμε δειχθεί απαράδεκτες αυξήσεις στα προϊόντα, στα είδη πλατιάς κατανάλωσης, στην ενέργεια κτλ. Την επόμενη εβδομάδα πάντως αναμένεται να καταβληθούν 93,5 εκατομμύρια ευρώ σε 4.200 δικαιούχους σε συνέχεια έκδοσης αποφάσεων για εφάπαξ. Αυτά λοιπόν, έτσι και με τους συνταξιούχους. Εμείς πάμε γρήγορα σε διαφημίσεις και επανερχόμαστε να κλείσουμε και αυτή την πρωινή ατζέντα. Και κάπου εδώ κλείνουμε και σήμερα την πρωινή ατζέντα. Από τον Μιχάλη Χειμωνίδη, τον Βασίλη Καραμπά, στην Ελεργία Ζήτου και εμένα, ευχές για μια πολύ πολύ όμορφη μέρα. Καλημέρα, καλή δύναμη σε όλους.